τιμήθηκε η Εθνική Επέτειος της 25ης Μαρτίου σε κλίμα συγκίνησης στα Χανιά. Είναι μια μέρα τιμής, μνήμης, αλλά και μια μέρα για να κοιτάξουμε το μέλλον με αισιοδοξία μέσα από μια κοινή προσπάθεια. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Και στους ανθρώπους οι οποίοι έδωσαν τον αγώνα τους για να έχουμε σήμερα την ελεύθερη πατρίδα. Και βέβαια εύχομαι υγεία σε όλο τον κόσμο. Και με τη βοήθεια της Παναγίας να πάμε ακόμα πιο μπροστά. Μια μεγάλη μέρα που εύχομαι να θυμόμαστε όλοι τις αρχές, τις αξίες μας και να τιμούμε τους αγώνες που μας οδήγησαν στο κράτος που είμαστε σήμερα. Δημοτικά γυμνάσια και λύκεια τίμησαν τους ήρωες του 21 με τους Χανιώτες να παρακολουθούν την μαθητική παρέλαση που πραγματοποιήθηκε με λαμπρότητα στην καρδιά της πόλης. Να κρατήσουμε ψηλά το φρόνημα, το πατριωτικό, ψηλά τις σημαίες στην αισιοδοξία στις καρδιές μας. Τιμής για τους ήρωες που μας ελευθέρωσαν και που έχουν μείνει σαν παγκόσμιο παράδειγμα του πώς μπορεί μια μικρή χώρα με αποφασισμένους ξεσηκωμένους επαναστάτες να νικήσει μια αυτοκρατορία και να ξαναστήσει μια χώρα στα πόδια της. Εμείς οφείλουμε να τιμούμε τους αγωνιστές του 1821 που είναι η αιτία που εμείς αυτές τις μέρες είμαστε ελεύθεροι. Ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν η στρατιωτική παρέλαση, ενώ τα βλέμματα τράβηξε η συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων και μικρών παιδιών με παραδοσιακές κρητικές φορεσιές. Είμαστε εδώ έτσι ώστε τα επόμενα χρόνια να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια καλύτερη ποιότητα ζωής για τις Ελληνίδες και τους Έλληνες. Προηγήθηκε η κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Ηρώων της πόλης.